So, jeg spiller det video, kære subscribe, jeg kan have meget med om mu. Pleon, νιώθω ότι πρέπει να, ξέρετε, να με προσκυνάτε γιατί εμφανιστήκα στην τηλεόραση. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι ένα celebrity, είμαι ένα star, είμαι ένα... τίποτα. Αυτό είναι. Δεν είμαι καλά. Από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε έχουν γίνει πάρα πολλά παιδιά. Έχει γίνει το γενεθλιακό μου πάρτι, έχω βγει στην τηλεόραση, πέθανε ο Κόμπ Μπράιαν, πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και πάρα πολλά άλλα. This song hits me. So, παιδιά, ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Το τι έχει γίνει στη ζωή μου τώρα το τελευταίο καιρό που... εντάξει, δεν λείπατε, αλλά μία εβδομάδα... έγιναν υπερβολικά πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω όσους είστε καινούργοι. Γεια. Yeah. Βλέπετε, παιδιά, εγώ είχα τα γενέθλιά μου αυτές τις μέρες. Την 16 Ιανουαρίου. Και έκανα ένα πάρτι γενεθλίων στις 17. Νίκησα που λέτε ένα Airbnb. Κάλεσα εκεί πέρα δύο μέρες. Κάλεσα μία εβδομάδα πριν, κάπως στα 30 άτομα. Και όλα καλά. Πήγαμε, αγοράσαμε αλκοόλ με τον θείο μου. Μην πίνετε αλκοόλ, παιδιά, απαγορεύεται. Αν είστε 118, αν είστε 118, προσέχετε τι πίνετε και πώς το πίνετε. Αλλιώς θα πεθάνετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, και αγοράσαμε τα πάντα, αυτά που χρειάζεται για ένα πάρτι, κλόουν, διάφορα μαστίγια αγοράσαμε κάτι όπλα που έπρεπε. Οπότε ξέρετε, τυπικά πράγματα για πάρτι. Ψωνίσαμε τέλος πάντων ό,τι είχαμε να ψωνίσουμε και πλήρωσα κάπου στα 200 ευρώ κάπου εκεί, γιατί παιδιά πρέπει να πάρω πάρα πολλά ποτά γιατί θα εργότητα ήταν πάρα πολλοί κόσμος, υποτίθεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Airbnb το έχω κλείσει δύο εβδομάδες πριν γίνει το πάρτι. Και τέλος πάντων, όλο τον καιρό ήμουν πάρα πολύ άνετος, δεν είχα ασχοληθεί καθόλου και μόνο την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή τρεις μέρες πριν γίνει το πάρτι, δύο μέρες πριν τα γαρόζουμε ωραία αυτά και καλά, βγαίνει εκεί πέρα κάπου στο 200. Είχαμε πάρει τύπου 9 μπουκάλια γιατί είχαμε υποθέσει ότι ο καθένας θα πάρει 3 ποτά και μέχρι εκεί. Λοιπόν, εμείς με τα 9 μπουκάλια... τα ηχεία, το DJ και τα λοιπά, παρεμπιπτόντως έπαιξε DJ η Elizabeth. Wow, super, η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Πάμε εκεί πέρα στο χώρο, τα τοποθετούμε όλα και με τους χυμούς, τα αναψυχτικά, όλα cool. Ξεκινάει να έρχεται ο κόσμος, η ώρα έναρξης του παρτίου ήταν 9. Ο κόσμος ήρθε στις 11. Ξέρετε, εγώ από τις 9 η ώρα μέχρι τις 11 είναι 2 ώρες διαφορά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι mental breakdown με είχαν πιάσει από τη στιγμή που δεν είχε πατήσει κανείς, μόνο 2-3 άτομα και έλεγα, οκ, okay, δεν θα έρθει κανείς, όλοι με μισούνε. Στο πάρτι ήταν 70 άτομα και εγώ είχα 9 μπουκάλια. Ο καθένας τους έφερε από 3 και 2 μπουκάλια και είχαμε καταντήσει να έχουμε 30 μπουκάλια. Καλύτερη μέρα της ζωής μου, παιδιά, το πάρτι ήταν τεράστια επιτυχία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορώ να πω ήταν όλοι αυτοί που αγαπούσα και ήθελα να είναι στο πάρτι, αν και ήθελα να καλέσω και άλλα άτομα τα οποία δεν ενημέρωσαν, δεν υπήρχε το ανάλογο χέρι να ενημέρωσουν ότι θέλουν να έρθουν. Γιατί εγώ, παιδιά, ποτέ δεν είχα κάνει πάρτι στη ζωή μου και πίστευα ότι θα καλέσεις αυτούς που θέλουν να έρθουν, δεν θα καλέσεις, ξέρω εγώ, κάποιους οι οποίοι δεν θα θέλουν να έρθουν και απλά θα τους στείλεις την πρόσκληση και αυτοί θα σου πούνε, α, ξέρεις τι, δεν θέλω να έρθω. Οπότε, καλώς άτομα τα οποία μόνο ήθελαν να έρθουν. Από μόνοι τους. Παιδιά, γενικά το πάρτι, άμα κάνετε πάρτι, να προσέχετε πού το κάνετε το πάρτι, τι πάρτι θα κάνετε. Και γενικά, εγώ όλη την ώρα ήμουνα από εδώ και από εκεί, είχα τον έλεγχο των πραγμάτων που στην ουσία δεν τον είχα. Απλά ήμουνα συνέχεια περαδόθε σαν τον τρελό. Δεν ξέρω να κάνω, έτσι είμαι και στην πραγματική μου ζωή. Ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ότι βρέθηκα στην τηλεόραση, παιδιά, γενικά. Okay, για ποιο λόγο να με καλέσει κανείς, οποιοδήποτε, δεν ξέρω. Αλλά okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι, παιδιά, είναι μια τόσο παράξενη εμπειρία το να βρίσκεσαι μπροστά σε 100 κάμερες. Εντάξει, δεν ήταν 100, ήταν 5-6. Το να βρίσκεσαι τόσο πολλές κάμερες και να είναι η προσοχή πάνω σου και να σου μιλάνε κτλ. Αλλά εγώ ήμουν με τη μάνα μου, δυστυχώς. Εντάξει, δεν μπορούσα να τα έχω όλα και να είμαι μόνος μου. Αλλά τι να κάνουμε.
πρέπει να με ακολουθήσει και εκεί η μάνα μου. Τέλος πάντων, γενικά όταν μου στείλανε μήνυμα ότι θέλουν να εμφανιστώ εγώ στην τηλεόραση, ήμουνα κάπως. Και τέλος πάντων, το έστειλα το μήνυμα στη μάνα μου, το σκρίσω, το καθόταν απλά δίπλα μου στον καναπέ και απλά τη το έστειλα στο Messenger. Αντί να τη κάνω έτσι το κινητό να το δει. Παθαίνει σοκ αυτή. Ενώ παραπάνω σοκ από τι έπαθα εγώ που ζητάνε εμένα στην τηλεόραση. Γιατί το μήνυμα εγώ δεν το είχα διαβάσει καλά. Και μου λέει ότι ζητάνε και αυτήν. Και λέω, τι, αποκλείεται, πού το είδες εσύ αυτό. Και παιδιά στο μήνυμα έλεγε ότι θέλανε και αυτήν. Και έπαθα ένα μικρό σοκάκι. Το τι προετοιμασία έγινε εκείνη την ημέρα. Ούτε στο Met Gala να πηγαίναμε δηλαδή. Η μάνα μου να έχει κλείσει την κομμότρια να έρθει στο σπίτι, να κάνει αντάβλες, να κουρευτεί, να κάνει αράνι. Είχε έρθει η θεία μου, η άλλη θεία μου, είχε έρθει μια φίλη της μάνας μου. Γενικά τα πάντα είχαν γίνει. Εν τω μεταξύ, η μάνα μου δεν το είχε πει σε κανέναν ότι θα γινόταν αυτό. Και ήταν μια πολύ παράξενη εμπειρία γενικά, παιδιά. Σας το συνιστώ να το κάνετε, όσοι έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στην τηλεόραση, να πάτε. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι μετά σε πιάνει ένα μικρή έπαρση, η οποία δεν είναι καλή. Γενικά, εγώ το συνειδητοποίησα και το φιλοσόφησα λίγο το θέμα, είναι η αλήθεια. Ότι και καλά βρέθηκε στην τηλεόραση, α, και καλά όλοι τώρα ενδιαφέρονται για μένα, ποιος είμαι και τι κάνω. Η αλήθεια είναι πως όχι τόσο, διαρκεί ελάχιστα όλο αυτό και μετά πρέπει, ας πούμε, να το εξελίξεις λίγο μετά αυτό, άμα θέλεις, ξέρω εγώ, να είναι η επικαιρότητα πάνω σου. Έχω τώρα αυτή τη στιγμή μία... Έχω τώρα μια μικρή διάθεση να φάω σοκολάτα. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι σαν να είμαι έγκυος τώρα τον τελευταίο καιρό. Νιώθω ότι το φαγητό θα βοηθήσει στα πάντα. Πάμε να κάνουμε μερικές φακίδες και επιστρέφουμε με τις ερωτήσεις σας από το Instagram. Βάλουμε λίγο λάμψεις, λίγο highlighter στον εαυτούλη μας. Oh yes. Και ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας από το Instagram. Γιατί είναι ένα δράμα το Instagram, δεν είναι τίποτα άλλο, ειδικά το δικό μου. Θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, έβαλα στο Instagram πάντα να μου κάνετε διάφορα μυστικά που θέλετε να μάθετε για μένα. Κάτι το οποίο ποτέ δεν ρωτάτε κάτι σωστό και πάντα ρωτάτε διάφορα, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνει σαν και σένα. Πόσο τον... τι νούμερο παπούτσι φοράς. 42. Μια ωραία ερώτηση, επιτέλους. Q&A, παιδιά, ας ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση για το Q&A. Σου αρέσει που είσαι ένα αρκετά πολύ γνωστό άτομο ή θα προτιμούσες να μην ήσουν? Πολύ καλή ερώτηση, αγαπημένη μου. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα προτιμούσα να μην ήμουν, γιατί μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ να γνωρίζω καινούριο κόσμο και να μοιράζομαι με τους πάντες αυτά που θέλω να κάνω και μ' αρέσουν και υπάρχουν άτομα που ταυτίζονται με αυτό. Οπότε πιστεύω, όχι, δεν θα ήθελα να μην το έκανα αυτό. Βασικά θα ήθελα περισσότερη... πώς είναι η privacy? Πώς λέγεται το privacy στα ελληνικά? Περισσότερη ιδιωτικότητα. Ναι. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να ξέρουν τα πάντα για εμένα. Όχι ότι τα ξέρουν, απλά είναι καλά, παιδί μου, ο κόσμος μιλάει πολύ και λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λένε. Οπότε αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις με κάποιον εύκολο τρόπο και να πας να το διαψεύσεις. Γιατί πάντα ο κόσμος θα μιλάει, πάντα θα υπάρχουν οι φήμες, πάντα ο κόσμος θα πιστεύει ό,τι θέλει αυτός και τι τον συμφέρει. Οπότε θα προτιμούσα λίγο λιγότερο από αυτό. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι: ένα όνειρό σου στόχος για το μέλλον που δεν έχεις αποκαλύψει πουθενά. Ένα στόχος για το μέλλον είναι ότι δεν θα κάνω αλλαγή φύλου. Εν τέλει. Αλλά όχι, παιδιά, ένα στόχος μου για το μέλλον, το οποίο δεν το έχω πει δημόσια,
Είναι ότι θα φύγω εξωτερικό, ότι θέλω να φύγω εξωτερικό βασικά και να ασχοληθώ πάρα πολύ με την μουσική και την παρέα. Ποια είναι η αγαπημένη σου παιδική σειρά που βλέπεις ακόμη και σήμερα? Παιδιά, έχω πάθει τον υπέρτατο εθισμό, δεν υπάρχει άλλο. Είμαι εθισμένος, παιδιά, με τον Shrek. Παιδιά, εντάξει, πάντα τον είχα ρωτευτεί το Shrek από τότε που ήμουν μικρός και ήθελα να έχω τα παιδιά του μαζί του. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα ότι αυτό θα με ακολουθήσει μέχρι και την ενηλικίωσή μου, 19 χρόνων γομάρι, να κάθομαι να βλέπω Shrek και να χαίρομαι που τον βλέπω αυτά τα μπεράτσα, αυτό το πράσινο χρώμα, αυτή την αγριότητα. Τοποθετούμε τον μπλε στο μάτι. Guys, say hi! Γεια! Συνειδητοποιείς πως είμαι. Σα γριά. Η επόμενη ερώτηση, παιδιά, που με ρωτάτε είναι αν έχω σχέση. Ή αν έχω σχέση. Αναλόγως το τακούνι και τα λοιπά. Παιδιά, όχι, δεν έχω σχέση, δεν θα έχω ποτέ σχέση στη ζωή μου, ποτέ ξανά. Είχα μια σχέση η οποία τελείωσε, για πάντα, δεν θα ξαναπαναληφθεί. Κανείς δεν ξέρει. Πώς καταφέρνεις και δεν δίνεις σημασία στα αρνητικά σχόλια που σου κάνουν? Καταρχάς, ποιος σου είπε ότι μου κάνουν αρνητικά σχόλια? Είναι κάτι, παιδιά, το οποίο το έχω μάθει από μικρό παιδί να κάνω, το να μην ασχολούμαι με το τι λένε οι άλλοι, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για άλλους, ας πούμε, και να μην πιστεύω 100% το τι ακούω και για άλλα άτομα, όχι μόνο για εμένα. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει αρκετά, θα μπορούσα να πω, στην ζωή μου και στην καριέρα μου ως social media influencer και τραγουδίστης. Ξέρετε γιατί είμαστε και τραγουδιστές, μη χέσω. Τσι, το ξεχνάμε αυτό. Ναι, και πιστεύω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μαθαίνεται, το να μην δίνεις σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Οπότε, άμα ξεκινήσεις και το κάνεις, σιγά σιγά θα αρχίσεις να γίνεις καλύτερο σε αυτό και θα καταφέρεις εν τέλει όχι μόνο να μην ακούς τι λένε για σένα τα αρνητικά, αλλά και να το ακούσεις, παιδί μου, να το προσπεράσεις και να μην του δώσεις και βάση στην τελική, γιατί το λέει ένα άτομο το οποίο δεν σε ενδιαφέρει και δεν του έχεις ρωτήσει την άποψή σου. Γιατί έτσι γίνεται στο YouTube, δεν ρωτάς την άποψή του άλλου, απλά σου αρχίζει και σε κράζει χωρίς λόγο. Αλλά εντάξει, και στην τελική, παιδιά, αυτό είναι λογικό, γιατί όλοι μεγαλώνουμε διαφορετικά ως άνθρωποι, όλοι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Οπότε είναι κάτι άκρως φυσιολογικό, πιστεύω. Το να μην αποδέχεσαι πολλά πράγματα ή να μην θέλεις να αποδεχτείς ή να μην θέλεις να ακούσεις ή να μην θέλεις το ένα το άλλο, οπότε... Yes. Στα χείλη δεν θα βάλω τίποτα, παιδιά. Παιδιά, αυτή η μάσκαρα είναι σοκ. Wow. Ήταν, παιδιά, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like άμα σας άρεσε ή subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και μην ξεχάσετε να μου ακολουθήσετε στο Instagram για περισσότερες ενημερώσεις και καινούργιες φωτογραφίες κάθε φορά που θα ανεβάζω εγώ στο Instagram. Μέχρι τότε, σας αγαπάω πάρα πολύ. Oh my god, I feel so hot. Yeah, you know why? Because you're not hot.